Το χαμένο ρολόι και η νέα απειλή για την Άννα. Ανατρεπτική αναμένεται η συνέχεια της σειράς, καθώς ο δεύτερος κύκλος θα είναι καθυλωτικός, μιας και το πρώτο επεισόδιο ξεκινάει με 4 πτώματα. Θα βρεθούν σε ένα πηγάδι 4 νεκροί, εκ των οποίων η μία θα είναι η Κατερίνα, ενώ θα επιζήσει και ένα μικρό αγοράκι. Το όνομά του όμως θα διαρρεύσει με τον Δημήτρη να γίνεται έξαλλος και να αρχίζει να φωνάζει σε όλους τους ανθρώπους στο αστυνομικό τμήμα. Ξαφνικά όμως εμφανίζεται μια κοπέλα. «Είμαι αυτή που θεωρείται νεκρή», του λέει, και όλοι παγώνουν. Στο πηγάδι είχε βρεθεί το ρολόι της, αλλά το οποίο όπως αποκάλυψε το είχε δει τελευταία φορά όταν ήταν στο σπίτι της με μια παρέα, αλλά από τότε δεν το ξαναείδε. Φυσικά, αμέσως μετά, Σταύρος και Δημήτρης ζητούν τα στοιχεία των φίλων της, δύο εκ των οποίων είχαν φύγει πριν μια εβδομάδα, οπότε υποπτεύονται ότι μπορεί να είναι ανάμεσα στα θύματα. Μάλιστα, την ώρα που ο Ανδρέας και ο Δημήτρης εξετάζουν την υπόθεση, ενημερώνονται ότι στον πάτο του πηγαδιού υπάρχουν και άλλα ανθρώπινα οστά. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, κάποιος απειλεί να σκοτώσει την Άννα και τον Δημήτρη. Η Άννα παρακολουθείται από ένα αμάξι, με την ίδια λίγο μετά να το αντιλαμβάνεται. Μάλιστα, κάποια στιγμή θα επιτεθεί στο νεαρό που την ακολουθεί, άκρως εκνευρισμένη. Εκείνος της δίνει κάποια στοιχεία για μια εταιρεία που κάνει παρανομίες και την πείθει για τις καλές του προθέσεις, με την Άννα να θέλει εν τέλει να τον πάρει για βοηθό. Όμως εκείνος δεν είναι αυτός που δείχνει και σίγουρα οι προθέσεις του δεν είναι καλές. Μάλιστα, λίγο αργότερα, ο Δημήτρης θα βρει ένα σημείωμα στο αυτοκίνητό του που θα γράφει. Αν η Άννα δεν αφήσει το μαχαίρι που βρέθηκε στις έρευνες στις 12 στο δωμάτιο του ξενοδοχείου που γράφουμε, τότε θα υπάρξουν και άλλα πτώματα. Να είναι μόνη της και χωρίς την αστυνομία. Αν μας βλέπετε πρώτη φορά, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ενημερώσεις μας. Αυτά για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο μας βίντεο.